φόρεσαν γάντια, καπέλο και έπιασαν δουλειά. Πλαστικά, ξύλα, ο καθένας πετάει ό,τι θέλει στην παραλία. Δυστυχώς όμως το καλοκαίρι θέλουν το μπάνιο τους. Τι σκουπίδια έβγαλες? Ποτσίγαρα, τσίχλες, χαρτιά, διάφορα. Μια παράκληση για τσιχύλους. Φέρνουν τσιχύλους και κατουρούν στην παραλία της Αγίας Παλαγιάς και κατεβαίνει ο κόσμος και βλέπει αυτό το χάλι. Αν κάποιος κάνει ό,τι αναλογεί στον καθένα, θα είναι μια καλύτερη Ελλάδα. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στις περιβαλλοντικές δράσεις εθελοντισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πελαγίας με στόχο τον εξουραϊσμό και την αναβάθμιση σημείων τουριστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Μάζεψα μπουκάλια, τσιγάρα, πακέτα από μπισκότα και κρουασάν. Καθαρίζουμε την παραλία. Έως το καλοκαίρι να είναι καθαρή θάλασσα, να βρούμε να κάνουμε μπάνιο. Επιχείρηση Αγαπάμε τον τόπο μας. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάμε την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Συμμετέχουμε όλοι σήμερα εθελοντικά από τις 10 το πρωί, από τις δύο διασταυρώσεις που έχουμε στην Εθνική Οδό από το ΒΟΑ, κατεβαίνοντας προς τον οικισμό, στην παραλία και λίγο αργότερα στο βυθό. Οι δράσεις περιέλαμβαναν τον καθαρισμό των κεντρικών δημοτικών δρόμων από την Εθνική Οδό προς τους οικισμούς, καθώς και τον καθαρισμό των βυθών και των παραλίων Αγίας Πελαγίας, Λιγαριάς, Μονονάφτη, Μαδέ και Ψαρομούρας. Αυτές οι διαμαντένιες παραλίες μπορεί να χρηστευτούν από τα σκουπίδια τα οποία αφήνουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Θα καθαριστούν λοιπόν αυτές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους φορείς και όλους αυτούς τους ανθρώπους που διαθέτουν λίγο χρόνο από το χρόνο τους. Γιατί όπως ξέρετε τώρα, το ξέρουμε όλοι, είναι οι οικονομικές συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες για να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι και να έχουμε εργάτες κτλ. Τα μικρά παιδιά συμμετείχαν ενεργά στην όλη προσπάθεια που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου και έστειλαν το δικό τους μήνυμα. Πιστεύω ότι είναι καλό να καθαρίζουμε το περιβάλλον γιατί μας κάνει καλό και σε εμάς και στη θάλασσα. Είναι σημαντικό να έχουμε καθαρό περιβάλλον.